Σελίδες λοιπόν 354, κάπα κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Και προσήλθε ο προφήτης προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε προς αυτόν, «Ήπαγε, ενδυναμώθητη και σκέφτητη και ιδέε τι θέλεις κάμει. Διότι εν την επιστροφή του έτους, ο βασιλεύς της Συρίας θέλει αναβεί εναντίον σου». Είπαν δε προς αυτόν οι δούλοι του βασιλέως της Συρίας, «Ο Θεός αυτόν είναι Θεός των βουνών, δια τούτο υπηρίσχυσε εν καθημών. Εάν δε πολεμήσομεν αυτούς εν τη πεδιάδη, βεβαίως θέλουμεν υπερισχύσει κατά αυτόν». Κάμε λοιπόν το πράγμα τούτο, έκβαλε τους βασιλείς έκαστον εκ του τόπου αυτού και βάλε ανταυτόν στρατηγούς. Συ δε συνάθρισον σε αυτόν στράτευμα, όσον στράτευμα οκ των μετασού έπεσε και ύπων αντί ύπου και άμαξαν αντί αμάξης και ας πολεμήσουμεν αυτούς εν τη πεδιάδη και βεβαίως θέλομεν υπερισχύσεις κατά αυτόν. Και εισήκουσε της φωνής αυτών και έκαμνε ούτω. Και εν την επιστροφή του έτους ηρύθμισε ο Βέναδάτ του Συρίους και ανέβη εις Αφέκ δια να πολεμήσει κατά του Ισραήλ και οι Ισραήλ ηρυθμήθησαν και προπαρασκευαστέντες υπήγον η συνάντησην αυτών και στρατοπέδευσαν οι Ισραήλ απέναντι αυτών ως δύο μικρά πίμνια εγών οι δε Σύριοι εγέμισαν την γη. Και προσήλθεν ο άνθρωπος του Θεού και λάλεζεν προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, επειδή οι Σύριοι είπον ο Κύριος είναι Θεός βουνών αλλά όχι Θεός των κοιλάδων, δια τούτο θέλω παραδώσει στην χείραν σου άπαν το μέγα του το πλήθος και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και ήσαν εστρατοπεδευμένοι αντί κρυαλλήλων 7 ημέρας. Και την 7η ημέρα συνεκροτήθη μάχη και επάταξαν οι Ισραήλ του Συρίους 100.000 πεζών εν ημέρα μία. Οι δε εναπολιθέντες έφυγον εις Αφέκ προς την πόλη και έπεσεν το τείχος επί 27.000 εκ των ανδρών των εναπολιθέντων. Και έφυγεν ο Βεναδάδ και εισήλθον εις την πόλη και εκρύφθη από κοιτώνος εις κοιτώνα. Και είπαν προς αυτόν οι δούλοι αυτού, ιδού τώρα οικούσαμεν ότι οι βασιλείς του οίκου Ισραήλ είναι βασιλείς ελεήμονες. Ας βάλουμε λοιπόν σάκους επί τας εισφίας ημών και σχοινία επί τας κεφαλάς ημών και ας εξέλθομεν προς το βασιλέα του Ισραήλ. Ίσως θέλει συγχαρίσει την ζωή. Περιεζώστησαν λοιπόν σάκους εις τας οσφίας αυτών και σκηνία εις τας κεφαλάς αυτών και ήλθον προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπον, «Ο δούλος σου Βεναδάδ λέγει, ας ζήσει η ψυχή μου παρακαλώ». Και είπε, «Ζει ακόμη, αδελφός μου είναι». Και οι άνδρες έλαβαν τούτο, διακαλών ιονών, σκέσπευσαν να στερεώσωσι το εξελθόν εκ του στόματος αυτού και είπον, «Ο αδελφός σου Βεναδάδ». Και είπε, «Υπάγεται φέρετε αυτόν». Πότε δε ήλθε προς αυτόν ο Βεναδάδ, εκείνος ανεβίβασεν αυτόν εις την άμαξαν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βεναδάδ, «Τας πόλεις τας οποίας έλαβεν ο πατήρ μου παρά του πατρός σου θέλω αποδώσει. Και θέλει στήσει σε αυτόν οχυρώματα εν Δαμασκό, καθώς έστησεν ο πατήρ μου εν Σαμαρία. Και εγώ», είπε ο Αχάβ, «θέλω σε εξαποστείλει επί ταύτη τη συνθήκη». Ούτως έκαμε συνθήκη με ταυτού και εξαπέστειλε αυτόν. Άνθρωπος δε της, εκ των ιών των προφητών, είπε προς τον πλησίον αυτού εν λόγω Κυρίου, «Κτύπησόν με παρακαλώ», αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να χτυπήσει αυτόν. Και είπε προς αυτόν, «Επειδή δεν υπήκουσας της φωνής του Κυρίου, ιδού καθώς αναχωρήσει απ' εμού λέον θέλει σε θανατώσει». Και ως ανεχώρησεν απ' αυτού, έβρικεν αυτόν λέον και θανάτωσε αυτόν. Ευρών έπειτα άλλων άνθρωπων, είπε, «Κτύπησον με παρακαλών». Και ο άνθρωπος εκτύπησε αυτόν και εκτυπήσας επλήγωσε. Τότε ανεχώρησε ο προφήτης και στάθη επί της οδού δια τον βασιλέα μεταμορφωμένος με κάλυμα επί τους οφθαλμούς αυτού. Και ως διέβαινε ο βασιλεύς, αυτός ευόησε προς τον βασιλέα και είπε, «Ο δούλος εξήλθε εις το μέσον της μάχης και ιδού άνθρωπος στραφής κατά μέρος έφερε την άπρος εμέ». Και είπε, «Φύλατε τον άνθρωπον τούτον,
Εάν ποτέ φύγει, τότε η ζωή σου θελείστε αντί τη ζωή αυτού. Και θέλεις πληρώσει εν τάλαντον αργυρίου. Και ενώ ο δούλος σου εισχολεί το εδώ και εκεί, αυτός έφυγε. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ, αυτή είναι η κρίση σου, αυτός σύ απεφάσισα σε αυτήν. Τότε έσπευσε και αφήρεσε το κάλυμα από τον οφθαλμόν αυτού και εγνώρισε αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ ότι ήτο εκ των προφητών. Και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, επειδή εσύ εξαπέστειλας από τις χειρός σου άνθρωπον, τον οποίον εγώ είχω να αποφασίσει σόλεθρον, δια τούτο η ζωή σου, θέλει είστε αντί τη ζωή αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού. Και απήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ στον οίκον αυτού σκυθροπός και δυσαρεστημένος και ήλθεν εις Θαμάριαν. Αμήν. Ο προφήτης Ηλίας είναι λοιπόν μακράν από το λαό Ισραήλ, καθώς θυμάστε, φοβισμένος από τις απειλές της Ιεζάβελ έφυγε, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε να απομακρυνθεί από το σχέδιο του, ο Θεός, από το σχέδιο του Θεού, αλλά τον πλησίασε και τον απέστειλε σε άλλη αποστολή. Πίσω στη Σαμάρια είναι βασιλιάς πλέον ο Αχάβ, βασίλισσα Ιεζάβελ, αλλά αρχίζονται και εμφανίζονται μετά το θαύμα που έκανε ο Θεός στην ενέργεια παρακυρίου του Ηλία να πέσει φωτιά από τον ουρανό στη θυσία του Ηλία και όχι στη θυσία των ιερέων του και των προφητών του Βάλ. Ύστερα από αυτή την ενέργεια εμφανίστηκαν προφήτες, ενώ τους είχε θανατώσει όλους η Ιεζάβελ, ξανά εμφανίστηκαν προφήτες στο λαό Ισραήλ. Βεβαίως ο Ηλίας δεν είναι εκεί. Ο Βεναδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, αποφασίζει να επιτεθεί με τρόπο σκληρό και άδικο, ζητώντας τα πάντα από τον Αχάβ στον πρώτο πόλεμο, στην πρώτη επίθεση. Όμως ο Θεός, βλέποντας ότι ο λαός της Συρίας έχει ξεπεράσει τη μακροθυμία του Θεού στη σκληρότητα, επεμβαίνει υπέρ του λαού Ισραήλ, υπέρ του βασιλέα Αχάβ, ο οποίος όμως είναι σε αμαρτία μεγάλη και παράβαση, καθώς λατρεύει το Βάαλ μαζί με τη γυναίκα του, αν και ακούει με προσοχή τα πράγματα του Θεού. Όμως έχει επικρατήσει στο σπίτι του, έχει κυβερνήσει στο σπίτι του η Ιεζάβελ με τις δικές της λατρείες και τους δικούς της προφήτες και θεούς. Στην πρώτη νίκη, στην πρώτη μάχη ο Θεός δίνει νίκη στο λαό Ισραήλ, όχι γιατί είναι καλός, αλλά γιατί απεδείχθη ο βασιλιάς Βεναδάδ της Συρίας φοβερός, που ξεπέρασε τα περιθώρια της μακροθυμίας του Θεού. Όμως επανέρχεται ο προφήτης πάλι στον Αχάβ, ένας άγνωστος προφήτης, και του λέει, ετοιμάσου, σκέψου τι θα κάνεις, γιατί του χρόνου τέτοιο καιρό θα επανέλθει ο Βεναδάδ με τους Συρίους να πολεμήσει εναντίον σου. Και ο Θεός γνωρίζει και τα παρόντα και τα μέλλοντα και γνωρίζει και μας αποκαλύπτει, γιατί ο Χάβ αυτό δεν το ξέρει, ότι οι δούλοι του Βεναδάδ τον πλησίασαν και του είπαν, ξέρουμε γιατί ιτηθήκαμε. Στην πρώτη μάχη με τον Αχάβ ιτηθήκαμε γιατί είναι ο Θεός τους, ο Ιεχωβά, είναι Θεός ωραίων και εμείς πολεμήσαμε πάνω στα βουνά. Αλλά δεν είναι Θεός κοιλάδων, άρα αν πολεμήσουμε στις κοιλάδες, τότε θα υπερνικήσουμε το λαό Ισραήλ. Και έτσι φανερώνεται μια φορά ακόμη η μεγάλη ανοησία των ανθρώπων που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Τρομακτική ανοησία. Θεός ωραίων ή Θεός κοιλάδων. Όμως και αυτό εφάνει πάρα πολύ καλό, πολύ κακό στους οφθαλμούς του Κυρίου. Ήτανε προσβλητικό για το Θεό. Γι' αυτό και πάλι, όχι χάριν του Αχάβ, αλλά χάριν της ανοησίας, της αφροσύνης και της απιστίας
των Συρίων και του Βεναδάδ που υπάκουσε στην προτροπή των δούλων του, ο Θεός στέλνει και πάλι έναν προφήτη και φανερώνει στον Αχάβ ότι θα παραδώσω και πάλι τους Συρίους σε σας. Οι Σύριοι τώρα ετοιμάζουν ένα πολύ μεγάλο στρατό, μεγαλύτερο σχεδόν από τον προηγούμενο, και βγαίνουν στην Κοιλάδα, εκεί στην πόλη Αφέκ, απέναντι δε ο λαός Ισραήλ, σαν λέει η Γραφή, δύο μικρά πίμνια εγών. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι η νίκη, ο θρίαμβος, δεν γίνεται, δεν πραγματοποιείται με βάση τη δύναμη των ανθρώπων, αλλά με βάση το θέλημα του Θεού, την εύνοια του Θεού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού δεν εξετάζουν τις δυνατότητές τους, αλλά αγωνίζονται αγώνα καλών για να κερδίσουν την εύνοια του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Την εύνοια του Θεού, την οποία κέρδισαν ο λαός, οι 10 φυλές του λαού Ισραήλ, αυτή την εύνοια του Θεού, όχι γιατί ήταν καλή, αλλά γιατί οι Σύριοι ξεπέρασαν και πάλι τη μακροθυμία του Θεού. Έγινε ο πόλεμος, οι δυνάμεις του Ισραήλ ελάχιστες, οι δυνάμεις του εχθρού τεράστιες, αλλά ο Θεός ήταν μαζί με το λαό Ισραήλ, ώστε εφώνευσαν 100.000 πεζούς και οι υπόλοιποι τρέχοντας πήγαν στην πόλη Αφέκ. Όμως και εκεί ο Θεός ήταν ενάντιος, έπεσε το τείχος της πόλης και πλάκωσε από τους υπόλοιπους άλλους 27.000 άνδρες. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Και η Παλαιά Διαθήκη είναι για τη διδασκαλία μας, για να καταλάβουμε και για να καταλαβαίνουμε ότι βρήκαμε χάρη από το Θεό που μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, βρήκαμε χάρη από το Θεό που μας αποκάλυψε το Χριστό, αλλά να βρίσκουμε και χάρη από το Θεό για να στεκόμαστε κοντά Του έτσι όπως μας θέλει. Δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει ικανότης, δεν υπάρχει δυνατότης, δεν υπάρχει ισχύς στους ανθρώπους. Ένα υπάρχει, η εύνοια του Θεού, η χάρις του Θεού. Και η εύνοια του Θεού αποκαλύπτεται πάρα πολύ έντονα όταν ο άνθρωπος του Θεού, ο λαός του Θεού βρεθεί σε δυσκολίες. Στη δυσκολία του ανθρώπου φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού. Αρκεί να βρει ανθρώπους που να έχουν την καρδιά τους τελεία ενώπιον του Θεού. Και τι θα πει καρδιά τελεία? Να ελπίζει μόνο στον Κύριο. Αυτή είναι η καρδιά, η τέλεια στα μάτια του Θεού. Η ελπίδα μας να είναι στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Θεός τα πάντα. Να το επαναλάβω αδερφοί, γιατί πολλές φορές είμαστε άνθρωποι και βλέπουμε δια της όψεως. Αλλά το περπάτημά μας και η ζωή μας δεν εξαρτάται από αυτά που βλέπουμε ή αντιλαμβανόμεθα ή φοβόμαστε ή υπολογίζουμε ή ελπίζουμε. Η ζωή μας εξαρτάται από το πόσο η καρδιά μας είναι στερεωμένη στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Χριστού και στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό των ευλογημένων χριστιανών κατά πάντα, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να βλέπουν είναι το Λόγο του Θεού. Το μόνο ο Λόγος του Θεού συνετίζει τους απλούς και μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστούς. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού.
όλα τα άλλα χάνονται, διαλύονται και θα διαλυθούν. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και δεν είναι βαριές οι εντολές του Χριστού. Έτσι μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος. Και ο ζυγός του δεν είναι βαρύς, είναι ελαφρύς, καλός. Μία απλή απόφαση είναι για να ζούμε μέσα στην ευλογία του Θεού. Μία απλή απόφαση. Έχω μπροστά μου τον Θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Μένω σε αυτόν, εγκύπτω, επιμένω, ψάχνω να βρω τι είναι το θέλημα του Θεού, πώς με θέλει ο Θεός στις δεδομένες καταστάσεις που βιώνω. Περπατάω σε αυτές και το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού. Γιατί για κάθε, μα για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας υπάρχει γραμμένο το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να σκεφτόμεθα και να αποφασίσουμε. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι κρυμμένοι, δεν είναι φανεροί, είναι κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, αλλά είναι κρυμμένοι, που σημαίνει ότι πρέπει να ψάξεις, πρέπει να προσευχηθείς, πρέπει να εξητήσεις από το Θεό και να σου αποκαλύψει και να σε οδηγήσει, αλλά και να σε βοηθάει. Και θα σε βοηθάει με τα βεβαιότητος όταν περπατάς το Λόγο Του. Η βοήθεια που πρόσφερε στον Αχάβ ήταν πλήρης. Όχι γιατί περπάτησε στο Λόγο Του, γιατί άλλοι ξέφυγαν. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή που θα πρέπει ο Αχάβ να πάρει θέσεις και αποφάσεις καλές. Δεν θα τα καταφέρει όπως θα δούμε. Γι' αυτό, αν και θριάμβευσε ο Θεός στη ζωή του Αχάβ, το τέλος του Αχάβ θα είναι τραγικό και θα δούμε. Ο Βεναδάδ κρυβότανε φοβισμένος από σπίτι σε σπίτι στην ΑΦΕΚ και οι δούλοι του είχαν μια ωραία έμπνευση. Ακούσαμε ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι ελεήμονες. Άρα εάν τους παρακαλέσουμε μπορεί να διαφυλάξουν τη ζωή σας. Ο Κύριος μας λέει μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Όμως αδερφοί, όλοι οι μακαρισμοί και όλες οι προτροπές του Λόγου του Θεού περιορίζονται αυστηρώς μέσα στο περίγραμμα του Λόγου του Θεού. Για να το δούμε. Ο Βεναδάδ λοιπόν έστειλε τους δούλους του στον Αχάβ και του λέει: ο δούλος ο Αχάβ σε παρακαλάει να τον αφήσεις να ζήσει. Ο Αχάβ, ενθουσιασμένος από το θρίαμβο και βασικά χωρίς να λογαριάζει καθόλου το θέλημα του Θεού, το Λόγο του Θεού, λέει: ο αδελφός μου Αβεναδάδ, ο Βεναδάδ, ο αδελφός μου, από πού και ως πού, ο ασεβής αδελφός μου. Το πιάσαν οι δούλοι και λένε: εντάξει, ο αδελφός ο Βεναδάδ. Λέει: πηγαίνετε, φινοφωνάξτε τον. Τον φωνάζουν, ταπεινώνεται ο Βεναδάδ μπροστά στον Αχάβ και ο Αχάβ με απόλυτο συναισθηματισμό που δεν έχει καμία σχέση με το θέλημα του Θεού τον υποδέχεται και όταν του ζητάει βοήθεια ο Βεναδάδ, ο Αχάβ είναι έτοιμος να τη δώσει. Αυτό όμως δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Μα καθόλου.
Και μάλιστα του χαρίζει και τη ζωή. Μα δεν θα έπρεπε να είναι επίκης? Δεν θα έπρεπε να είναι ελεήμων? Ο Θεός θέλει την πακοή πρώτα και ύστερα τη θυσία. Εάν η απόφασή σου δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, όποια καλοσύνη και να κάνεις, δεν έχεις την εύνοια του Θεού. Οι άνθρωποι έξω είναι καλοί άνθρωποι, πολλοί, όχι όλοι, πολλοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν έχουν την εύνοια του Θεού. Δεν θα βοηθάμε όλους τους ανθρώπους? Ο Θεός έχει προσδιορισμένους κανόνες. Στους εκδεξιών είπε: «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου. Γιατί? Διότι επείνασα, δίψασα, ξένος ήμουν, φυλακισμένος ήμουν και ήρθατε σε μένα». Και οι δίκαιοι είπαν: «Πότε, Κύριε?» Και η απάντηση είναι σαφής, απόλυτη. «Εφόσον κάνατε τούτο σε έναν των αδελφών μου, τον ελαχίστον, σε μένα κάνατε». Ο Θεός ενδιαφέρεται για τους οικείους της πίστεως. Αυτό όμως, ο συναισθηματισμός των ανθρώπων, οδηγεί σε μια αντίδραση. Μα γιατί μόνο τα αδέλφια μας, μόνο την Εκκλησία? Αφού έτσι λέει, αφού έτσι είναι γραμμένο, τι θα κάνουμε τώρα? Θα ξεπεράσει η καλοσύνη μας την καλοσύνη του Θεού? Θα ξεπεράσει η αγάπη μας την αγάπη του Θεού? Αυτό έκανε ο Αχάβ. Ξεπέρασε το έλεος του το λόγο του Θεού. Το ξεπέρασε. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη, τον πλησίον σου. Ο πλησίον σου είναι αυτός που είναι κοντά σου και αυτός στον οποίο εσύ είσαι κοντά. Τους ασεβείς δεν είναι πλησίον σου. Ναι, αλλά ο Σαμαρίτης δεν ήταν Ιουδαίος. Ναι, αλλά ήταν εκ του λαού Ισραήλ. Ήταν πλανημένος Ισραηλίτης, αλλά Ισραηλίτης. Και η παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι σαφής. Κατά συγκυρία πέρασαν δίπλα, κατά συγκυρία δηλαδή παρακυρίου, πέρασαν δίπλα από τον τραυματισμένο, ο ιερεύς και ο λεβίτης, οι οποίοι δεν έκαναν αυτό που ήθελε ο Θεός. Δεν στάθηκαν ελεήμονες στον πλησίον τους, του Σαμαρίτη. Εδώ όμως ο Βεναδάδ είναι άλλο πράγμα, ασεβέστατος, εχθρός του Θεού, εχθρός του λαού Ισραήλ, έξω από την αγάπη του Θεού, διοικούμενος απολύτως από τον κόσμο και από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, έτοιμος πάντοτε να φέρει σκληρά χτυπήματα στο λαό του Θεού, στα παιδιά του Θεού και στον ίδιο το Θεό αν μπορούσε, με βλασφημία. Αυτή λοιπόν η καλοσύνη και το έλεος του Αχάβ που ξεπέρασε την υπακοή στο λόγο του Θεού ήταν η αιτία για τη κακή συνέχεια του Αχάβ. Ενώ είχε την ευκαιρία να συνεχίσει να ζει στην εύνοια του Θεού, η ελεημοσύνη του,
που ήταν μακριά από το θέλημα του Θεού, τον έφερε στη χειρότερη κατάσταση. Δεν σταματάει ο λόγος του Θεού να λέει «Υπακοή θέλω και όχι θυσία». Πολύ καλύτερη είναι η υπακοή από τη θυσία. Αυτός ξέχασε ο Αχάβ την υπακοή και άνοιξε την καρδιά του εκεί που δεν έπρεπε να ανοίξει. Σήμερα βέβαια υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα με ανθρώπους που αγαπάνε τον κόσμο και τα του κόσμου. Και ο Θεός λέει, αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο και τα του κόσμου, η αγάπη του Θεού δεν είναι σε αυτόν. Φοβερό. Και μάλιστα δεν λέει του Θεού, η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Μα ο Θεός τόσο πολύ δεν αγάπησε τον κόσμο. Ο Θεός τον αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του. Αλλά όταν τον Υιόν του το βλασφημούνε, τον εμπέζουνε, η δική μας η δουλειά είναι τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό μας αποκαλεί ο Λόγος του Θεού Αγίους. Τι θα πει Αγίους? Ξεχωρισμένους από τον κόσμο. Απομονωμένο πίμνιο. Με πειμένα. Έξω. Για τους έξω ενδιαφέρεται ο Θεός. Για τους έξω, η έξω είναι το έργο του Θεού. Το έργο του Χριστού είναι η μέσα και το έργο της Εκκλησίας είναι τα αδέρφια μας. Τους οικείους της πίστεως πρώτον. Στη συνέχεια τους οικείους του συγγενείς μας, γιατί έχει βάλει ιεραρχία ο Θεός. Πρώτα απ' όλα τους οικείους της πίστεως. Ό,τι μπορείς για τους οικείους της πίστεως. Πάντα για οικοδομή. Πάντα για υπηρεσία. Πάντα με επιοίκεια. Πάντα με έλεος. Ύστερα και μακράν οι οικείοι, οι δικοί μας, οι συγγενείς μας. Αλλά μακράν από τους οικείους της πίστεως. Και τέλος, οι εχθροί μας, για τους οποίους πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει να τους αγαπάμε, αλλά η συμπεριφορά μας δεν είναι κοντά τους. Η ζωή μας δεν είναι κοντά τους. Η ζωή μας είναι μέσα στην Εκκλησία. Εγώ χωρίς να τα έχω καταλάβει όλα αυτά, όταν μπήκα στην Εκκλησία έλεγα, αυτή είναι πια η συγγενής μου. Και ο Κύριος το είπε. Μετά το διάβασα. Οι ακούοντες το λόγο μου και πράττοντες αυτόν, αυτή είναι η συγγενής μου. Η μητέρα του, η αδερφή του είναι έξω ακόμη. Όταν ο πατέρας μου τους φέρει σε μένα και εγώ τους βάλω μέσα, τότε θα είναι οικοί μου. Μα είναι η μητέρα μου, οι συγγενείς μου, οι οποίοι θέλουν να με δούνε. Οι συγγενείς μου είναι οι ακούοντες και πράττοντες το θέλημα του πατρός μου. Μα είναι τα αδέλφια μου. Οι συγγενείς μου είναι οι ακούοντες και πράττοντες το θέλημα του Θεού. Θα τους φέρει μέσα, τότε θα γίνουν αδέλφια μου. Τότε θα νικεί της πίστεως. Μέχρι να τους φέρει θα περιμένουμε. Με τον κόσμο ο χριστιανός δεν έχει καμία σχέση. Όταν λέμε καμία, καμία. Μα δεν είναι αυστηρότης, δεν περπατάμε έτσι. Είναι, δεν είναι, αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Και το εξηγεί ακόμη περισσότερο. Όταν πια το έσωσε τη ζωή, έρχεται Λόγος Κυρίου σε έναν προφήτη και πηγαίνει στον πλησίον του και του λέει, χτύπησέ με. Είπε ο Κύριος να με χτυπήσεις.
και να με πληγώσεις. Ο πλησίον έκανε το ίδιο λάθος με τον Αχάβ. Δεν μπορώ να το κάνω, σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε ότι θα με συλλάβουν την τρίτη μέρα, θα με σταυρώσουν, θα πεθάνω και την τρίτη μέρα θα σας αναστηθώ, τι είπε ο Πέτρος? Μη γέννητο σε σένα να γίνει αυτό το κακό. Λυπήσου τον εαυτό σου. Και απάντησε του Ιησού, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Σκάνδαλον μου είσαι. Γιατί δεν πράττεις. Δεν ποθείς, δεν συμφωνείς μετά του Θεού, αλλά μετά των ανθρώπων. Χτύπησε με λοιπόν, σε λυπάμαι. Του λέει, αφού δεν υπάκουσες το λόγο του Θεού, όταν θα βγεις έξω λιοντάρι θα σε κατασπαράξει. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το λόγο του Θεού, αδερφοί. Δεν είναι μια γνώμη, μια άποψη. Είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας, του δημιουργού μας, του πατέρα μας. Δεν μπορώ εγώ να παίξω με το βιβλίο του κατασκευαστού του αυτοκινήτου μου, που λέει θα βάζεις αυτά τα λάδια. Να πω, εγώ δεν βάζω λάδια. Καεί το αυτοκίνητο. Θα του κάνει σέρβις. Δεν χρειάζεται σέρβις. Θα καταστραφεί το αυτοκίνητο. Και αν είμαστε τόσο προσεκτικοί με τα βιβλία των κατασκευαστών, των μηχανικών, των μηχανών που δημιούργησαν τα μηχανήματα, πόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με το βιβλίο της κατασκευαστού της ψυχής μας. Νελεήμονες οι βασιλείς. Μπα, το κεφάλι τους θα φάνε. Μπορεί να είμαι εγώ πιο καλός από το λόγο του Θεού, πιο αγαθός από τον Θεό, ούτε πιο αυστηρός. Υπάκουος θα είμαι. Και η υπακοή μου αυτή θα με φέρει στην εύνοια του Θεού. Κάνουμε, λέει, συσίτια για τον κόσμο έξω. Κακό είναι. Έκανε ο Παύλος, ο Πέτρος. Μα κακό είναι. Αν ήταν καλό δεν θα έκανε. Γιατί φρόντιζαν μόνο για τους φτωχούς της εκκλησίας? Μόνο για τους φτωχούς της εκκλησίας. Θα μου πεις κακό είναι. Κακό ήτανε που του χάρισε τη ζωή του Βεναδάδ. Καλό δεν ήτανε που όταν του είπε ο προφήτης χτύπαμε. Και λέει, σε λυπάμαι, δεν σε χτυπάω. Τα αποτελέσματα έχουν σημασία. Τα καλά αποτελέσματα είναι στην υπακοή του Ευαγγελίου. Εγώ δεν είμαι κριτής να πω αν είναι καλό αυτό που κάνεις ή δεν κάνεις. Δεν με βάλε κανένας κριτή. Αλλά εγώ θα κάνω αυτό που βλέπω γραμμένο. Αυτή είναι η απόφασή μου. Η απόφασή μας είναι να κάνουμε ό,τι είναι γραμμένο. Εάν έπρεπε να κάνουμε κι άλλα, θα ήταν γραμμένα κι άλλα. Αν δεν έπρεπε να κάνουμε λιγότερα, θα ήταν γραμμένα λιγότερα. Ή εμπιστεύομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την πρακτική και την οτροπία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, ή αρχίζω και εξυγχρονίζω το Λόγο του Θεού με τη δική μου καλοσύνη ή με τη δική μου αυστηρότητα και σκληρότητα. Είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και κεφαλή είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί το χέρι μου να κάνει ό,τι του λέει η κεφαλή της γυναίκας μου. Τότε δεν θα υπάρχει πραγματικά η αρμονία του Θεού. Το χέρι μου, το πόδι μου, το μάτι μου κάνει ό,τι η κεφαλή αυτή λέει, η δική μου.
Και η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, τα μέλη του σώματος του Χριστού κάνουν μόνο ό,τι η κεφαλή λέει. Και τι λέει η κεφαλή? Ό,τι λέει η Γραφή. Αλλιώς προσθέτουμε ή αφαιρούμε και γινόμαστε επικατάρατοι. Πάει ο προφήτης και ξαναλέει: σε άλλονε, χτύπησέ με. Ο άλλος είδε το αποτέλεσμα του προηγούμενου και φοβήθηκε το Θεό. Δεν φοβήθηκε τον προφήτη, το Θεό φοβήθηκε. Επόπο, αν δεν τον χτυπήσω, θα με φάει και εμένα λιοντάρι. Δεν το κάνει με χαρά. Γιατί πολλές φορές η υπακοή στο Λόγο του Θεού δεν φέρνει χαρά. Η παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά ύστερα αποδίδει καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης στους υποτασσόμενους υπακούοντας στο Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο τον χτύπησε, αλλά τον πλήγωσε κιόλας. Του ρίξε. Γιατί? Από φόβο στο Θεό. Μα δεν έχει αγάπη, δεν είναι ποιηκής. Αν δώσει ένα χαστούκάκι, δεν θέλει χαστούκάκι. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι υπακοή κατά πάντα. Χτύπησέ με. Και λέει η Γραφή, και τον χτύπησε και χτυπήσας τον πλήγωσε κιόλας. Είμαι βέβαιος ότι δεν είχε χαρά όταν τον χτύπαγε. Δεν ήταν ευχαριστημένος όταν τον πλήγωνε. Αλλά ο φόβος του Θεού τον οδήγησε στην υπακοή και στην ευλογία. Πολλές φορές δεν χαιρόμαστε όταν πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Καθόλου μάλιστα. Είχε έρθει, θυμάμαι, ο πατέρας και η μητέρα μιας κοπελίτσας και μου λέει: για να σε ρωτήσουμε. Πριν αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, την κόρη μας την παντρέψαμε εμείς με το ζόρι με έναν όταν ήταν 17, 16, 18 χρονών. Αλλά αυτός βγήκε απατεώνας και πρόστιχος, να μην πω λεπτομέρειες. Και έτσι είπαμε να χωρίσει και χώρισε. Τώρα δηλαδή που αναγεννήθηκε και βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί? Δεν είναι εύκολο να πεις δεν μπορεί. Η καρδιά μου πόναγε, η ψυχή μου πόναγε. Και το μόνο που μπόρεσα να τους πω ήταν, και στην κόρη μου να είχε συμβεί αυτό, γιατί σαν την κόρη μου βλέπω την κόρη σου, το ίδιο θα έλεγα. Γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι να περάσει ωραία, αλλά να πάει στον ουρανό. Και αν ξαναπαντρευτεί, η Γραφή λέει, επειδή είναι αναγεννημένη και επειδή είναι βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο, είναι μοιχός. Δεν το είπα με χαρά, αλλά δεν είχα εναλλακτική λύση. Αλλιώς θα γίνουμε σαν τον Σαούλ, σαν τον Αχάβ, που ο Θεός ήταν μαζί του, αλλά δεν υπάκουε στο Λόγο του Θεού. Έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι καταλάβαινε. Με την καρδιά του, με τη λογική του, η καρδιά μας την απατηλεί. Τον καημένο το Βεναβάδ, τον καημένο τον προφήτη να τον σπάσω στο ξύλο, τον καημένο τι μου έκανε? Έλα όμως που δεν το έκανε και τον έφαγε το λιοντάρι, ο άλλος τρομοκρατήθηκε, φόβος Θεού έπεσε και τον χτύπησε και τον πλήγωσε. Πληγωμένος όπως ήταν ο προφήτης, μεταμορφώθηκε, μετεμφιέστηκε και πήγε στο δρόμο του βασιλιά. Έκρυψε και το πρόσωπό του και του λέει: βασιλιά μου, κοίτα πως με καταντήσανε από το ξύλο, γιατί ενώ ήμουνα στον πόλεμο ήρθε κάποιος και μου λέει: βγες από τον πόλεμο, πάρε αυτόν εχμάλωτο και φύλαξέ τον, τον δίνω στην ευθύνη σου. Αυτή είναι δική σου ευθύνη. Κοίταξε, μη σου φύγει. Και εσύ τι είπες? Αμήν. Και εμείς τι λέμε στο Λόγο του Θεού? Αμήν.
Η παράβαση λοιπόν πιανού ευθύνη είναι δική μας. Η υπακοή πιανού ευθύνη είναι δική μας. Αφού είπαμε αμήν. Αφού είπες αμήν, θα τον φυλάξω. Με ευθύνη της ζωής μου. Πήραμε απόφαση να φυλάττουμε το Λόγο του Θεού. Και είπαμε αμήν, είπαμε. Αν δεν έχουμε πει, είμαστε ελεύθεροι. Όποιος δεν έχει πει είναι ελεύθερος. Κάνει ό,τι θέλει, σου λέει. Αλλά αν όμως πήρες απόφαση να είσαι του Χριστού, τότε δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να κάνεις ό,τι λέει ο Θεός. Δεν μπορείς να γίνεις πιο καλός από το Θεό, αλλά ούτε και πιο αυστηρός από το Θεό. Θα είσαι ακριβώς έτσι πως σε θέλει ο Θεός. Τι λες εσύ, βασιλιά μου, κοίτα πως με καταντήσανε. Και ο βασιλιάς τι του είπε? Καλά σου κάνανε. Δική σου ευθύνη είναι. Γιατί εσύ πήρες την απόφαση και έκαμε συνθήκη να φυλάς τον εχμάλωτο που λες ότι έπρεπες να φυλάξεις. Αλλά εσύ δεν τον πρόσεξες και τον άφησες και έφυγε. Καλά σου κάνανε. Και όχι μόνο αυτό, και η ζωή σου ακόμη είναι στα χέρια του, γιατί έτσι είχε συμφωνήσει, αλλά και τα υπάρχοντά σου, ένα τάλαντο χρυσίων απίστευτον πρέπει να προσφέρεις. Και όταν εξέφρασε τη δικαιοσύνη του Θεού ο Αχαάβ στον άλλονε και όχι στον εαυτό του, τότε αποκαλύφθηκε ο προφήτης και του λέει: ξέρεις ποιος είναι αυτός εσύ? Και ακούτε τι λέει: επειδή εσύ εξαπέστειλες από τη σχηρό σου άνθρωπον, τον οποίον εγώ είχα αποφασίσει ισόλεθρον. Α, λοιπόν τώρα γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον κόσμο. Δεν ξέρουμε την αμαρτία του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε τι έχει αποφασίσει ο Θεός. Αν ο Θεός έχει αποφασίσει όλεθρο, ποιος είμαι εγώ που θα κάνω έλεος? Μπορώ να του μιλήσω για την αγάπη του Χριστού, μήπως και μετανοήσει. Δεν μπορώ να εμφανίσω την αγάπη του Χριστού σε αυτόν που δεν ξέρω. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μη βιάζεσαι να επιθέτεις χείρας στους ανθρώπους, γιατί θα γίνει συμμέτοχος της αμαρτίας του. Που ξέρεις εσύ τον άνθρωπο που έρχεται εδώ τι αμαρτίες έχει κάνει? Κάτσε να τον γνωρίσεις πρώτα, να δεις ότι ζητάει το Χριστό, ότι προτίθεται ο Χριστός να συγχωρήσει τις αμαρτίες. Θα γίνεις κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Εάν δείξεις συναισθηματική αγάπη σε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρεις. Αυτό δεν το ξέρεις. Και αν ο Θεός έχει προσδιορίσει σε αυτόν όλεθρο, δεν θα έχεις ευθύνη. Μεγάλη είναι η ευθύνη μας, αδελφοί. Επειδή λοιπόν εσύ εξαπέστειλας από τα χέρια σου που στον παρέδωσα άνθρωπο για τον οποίον είχα αποφασίσει όλεθρον, γι' αυτό και η ζωή σου θέλει είστε αντί της ζωής αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού. Φοβερές οι ποινές. Θα μου πείτε είναι η Παλαιά Διαθήκη και θα έχετε δίκιο. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι ένας. Βεβαίως τώρα υπάρχει το αίμα του Χριστού που συγχωρεί, αλλά ποιους? Αυτούς που μετανοούνε, τους που επιστρέφουν, αυτούς που θέλουνε. Ο Χριστός τι λέει? Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Αν δεν θέλεις, κάτσε εκεί που είσαι. Εάν λοιπόν αυτός δεν θέλει, πώς εγώ θα πάω? Από ο Χριστός δεν πάει. Δεν λέει όπου είσαι θα έρθω εγώ πίσω σου. Αλλά λέει όποιος από εσάς που ακούει το λόγο μου θέλει να έλθει πίσω μου, ας έλθει. Αλλά πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του
και τότε μπορεί να με ακολουθεί. Εμάς πώς μας στέλνει ο Χριστός? Ως πρόβατα, ως πρόβατα, αλλά εν μέσω λύκων. Το πρόβατο δεν μπορεί να έχει φιλία και κοινωνία με το λύκο. Ο λύκος θέλει να το φάει. Το πρόβατο έχει πειμένα, δύναμη και εξουσία που προέρχεται από τον πειμένα. Όπου και να βρίσκεσαι, αδερφέ, σε όποιο περιβάλλον έξω από τους αδελφούς σου και αν βρίσκεσαι, δύο θα είναι οι σκέψεις σου. Ή πρώτη, ότι είσαι πρόβατο εν μέσω λύκων, και η δεύτερη, ότι είναι αγαθός ο Θεός, αν τους ομολογήσεις, μπορεί κάποιους από αυτούς να τους σώσει ο Χριστός. Όχι να τους σώσεις εσύ, ούτε να ψάχνεις να τους βρεις. Μόνο ο Χριστός πάει να βρει ποιον? Το απολωλός πρόβατο. Δεν πάει να βρει το λύκο ούτε ο Χριστός, ούτε το σκύλο, ούτε το γάιδαρο. Το απολωλός πρόβατο πάει να βρει ο Χριστός. Και εγώ θα πάω να βρω το λύκο? Χαζός είμαι? Αφού ούτε ο Χριστός δεν πάει στους λύκους, αλλά ψάχνει να βρει τα απολωλώτα πρόβατα. Και αυτός θα ξέρει ποια είναι, γιατί είναι καρδιογνώστης. Εγώ δεν ξέρω, βλέπω έναν άνθρωπο, δεν ξέρω αν είναι λύκος, πρόβατος, σκύλος, γούρνη, που ξέρω εγώ τι είναι. Και τι λέει, μη ρίπτετε τους, το Άγιον εις τους σκήνας, ούτε τα μαργαριτάρια σας τους χείρους. Γιατί θα πέσουν πάνω σας και θα σας κατασπαράξουν. Άρα εγώ είμαι τόσο καλός που πάω να βρω ένα γουρουνάκι να του μιλήσω για τον Χριστό? Κάτσε, αδερφέ μου, χείρος είναι. Θα ρίξεις εσύ τα μαργαριτάρια σου? Ο Χριστός μόνο στα απολωλώτα πρόβατα πηγαίνει. Για τους χείρους, για τους λύκους, για τους σκύλους είναι δουλειά του Θεού, ο οποίος λέει σας αγάπησα με αγάπη σε αιώνια, σας ήλκησα. Γιατί? Γιατί είσαστε από αυτούς που ελκύονται. Γι' αυτό τι κάνει ο Θεός? Όσους προγνώρισα ότι θα δεχτούνε τον Ιησού Χριστόν το λόγο μου, αυτούς μόνο προώρησα. Τους άλλους, άστους. Άστους. Και αν ο Θεός μόνο αυτούς που δέχονται τον Χριστό προώρησε, εμείς θα ασχοληθούμε με τους άλλους, τους οποίους ο Θεός δεν έχει προορίσει? Και ποιοι είμαστε? Μεσσίες είμαστε, Θεός είμαστε, προβατάκια είμαστε. Ούτε γαυγίζουμε, ούτε δαγκώνουμε, ούτε νύχια έχουμε, ούτε κερατίζουμε, προβατάκια είμαστε. Ασήμαντα, μικρά, αλλά μας αγαπάει ο Θεός. Μη γίνεσαι, λέει, πιο πολύ δίκαιος, γιατί να αφανιστείς? Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρόσεχε, μη γίνεσαι πιο πολύ δίκαιος από ό,τι πρέπει. Μαχάβε γίνε πιο πολύ δίκαιος. Εγώ σε συγχωρώ. Μα ο Θεός δεν τον συγχωρεί. Τον έχει προσδιορίσει σε όλεθρο. Και εσύ τον συγχωρείς? Η ζωή σου αντί τη ζωή του. Και ο καρπός σου αντί του καρπού του. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε, αδερφοί. Θεός δεν εμπέζεται. Μη φανταστούμε ότι είμαστε τόσο πολύ καλοί. Θα γίνουμε μέτοχοι αλωτρίων αμαρτημάτων, κοινωνία αλωτρίων αμαρτημάτων. Θα ρίχνουμε το Άγιο στους σκήνας. Θα δίνουμε αυτά που μας δίνει ο Θεός στα σκυλιά. Θα δίνουμε τα μαργαριτάρια που μας δίνει ο Θεός στα γουρούνια. Και θα νομίζουμε ότι είμαστε και καλοί. Και ο Θεός θα αγανακτεί με μας. Ξέρεις, θα πει να αγανακτήσει ο Θεός, όπως αγανάκτησε με τον Αχάβ. Αγανάκτησε.
η ζωή σου αντί τη ζωή του Βεναδάδ. Ο λαός σου, που στον εμπιστεύτηκα, αντί του λαού του Αμπέναδάδ. Αγανάκτησε και με τον άνθρωπο που δεν δέχτηκε το λόγο του προφήτη. Χτύπησε με, σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι. Δεν μπορώ εγώ, λυπάμαι. Τι θα πει λυπάσαι? Τι θα πει λυπάσαι? Τον εαυτό σου δεν το λυπάσαι? Το λόγο του Θεού δεν το λογαριάζεις? Δεν έχεις φόβο Θεού? Δεν φοβάσαι το, τη δικαιοσύνη του Θεού? Και λυπάσαι τον ασεβή που έχει ο Θεός προσδιορίσει όλεθρο για αυτόν? Μα τον αγαπάω. Και βλέπεις τώρα ένας νεαρός, αγαπάω μία μουσουλμάνα. Μα τι κάνεις, δεν φοβάσαι, δεν λυπάσαι τον εαυτό σου? Μα θα πιστέψει. Άσε πρώτα να πιστέψεις και βλέπεις. Ξέρεις τι καλή κοπέλα είναι? Άγγελος είναι. Δεν ξέρω αν είναι άγγελος ή δεν είναι. Αν είναι άγγελος θα τον φέρει ο Χριστός στην αιώνια ζωή. Μην παίζουμε με τη φωτιά, αδελφοί. Θα πονέσουμε. Θα πληγωθούμε και θα κινδυνεύουμε και με απώλεια. Ο χριστιανός έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Απλότητα. Είναι απλός. Τόσο απλός. Το γράφει? Δεν το κάνω. Δεν το γράφει? Δεν με απασχολεί. Ο άλλος? Ούτε και ο άλλος. Είναι καλό που το κάνω εγώ? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είναι γραμμένο, αλλά είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν έχω πιο πολύ μεγάλη αγάπη από το Θεό, ούτε και είμαι και πιο αυστηρός και σκληρός από το Θεό. Προσπαθώ να περπατάω ακριβώς στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύομαι την καρδιά μου. Δεν εμπιστεύομαι την εξυπνάδα μου. Δεν εμπιστεύομαι τη λογική μου. Γιατί μου λέει ο Θεός, οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου. Αυτό που επιθυμώ εγώ, μην νομίζεις, αλλά αντιθέτως να είσαι βέβαιος ότι δεν είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός. Και αυτό που σκέπτομαι εγώ, νομίζω, μην νομίζεις. Αυτό που σκέπτεσαι εσύ δεν είναι μεταβεβαιότητος αυτό που σκέφτεται ο Θεός. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να λέμε αμήν στο Λόγο του Θεού πάντοτε, για να απολαμβάνουμε και την αγάπη του Θεού Πατρός και τη χάρη του Χριστού και τη σωτηρία μας, αλλά και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.